Καλημέρα. Γιατί στην περιοχή της Τριφυλίας καλλιεργείται αποκλειστικά εμβολιασμένο αγγούρι? Χαίρετε και από εμένα. Στην περιοχή της Τριφυλίας καλλιεργείται αγγούρι δύο φορές το χρόνο. Μία χειμερινή φύτευση τον Δεκέμβριο με Ιανουάριο και μία καλοκαιρινή περίπου τον Ιούλιο με Αύγουστο. Και στις δύο φυτεύσεις χρησιμοποιούνται εμβολιασμένα αγγούρια. Το χειμώνα χρησιμοποιείται εμβολιασμένο αγγούρι για να ανταπεξέλθει καλύτερα το φυτό στις χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά το ξεκίνημα της καλλιέργειας. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται υποκείμενο κολοκυθιού κούρπιτα μάξιμα επί κούρπιτα μοσχάτα, το οποίο προσδίδει δυνατό ριζικό σύστημα στο φυτό και στη συνέχεια, όταν ανεβαίνουν θερμοκρασίες, δίνει αντοχή στο φουζάριο και στους νηματώδεις. Λόγω της εντατικής καλλιέργειας, δεν γίνεται συνήθως απολύμανση θερμοκηπίου πριν την εγκατάσταση της νέας καλλιέργειας. Οπότε και το καλοκαίρι, η χρήση εμβολιασμένου φυτού είναι απαραίτητη προκειμένου να ανταπεξέλθει στην πίεση από τα παθογόνα εδάφους. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι και οι δύο καλλιέργειες είναι μεγάλο κύκλο, διάρκειας περίπου 6 μηνών, και το εμβολιασμένο φυτό μπορεί να υποστηρίξει τη μεγάλη διάρκεια παραγωγή, το μεγαλύτερο τονάζ και την ανώτερη ποιότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.